Τον απολογισμό του 2012 έκαναν ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης Νεκτάριος Κελεσίδης και ο προπονητής Δημήτρης Μπαξεβανίδης. Αναφέρθηκαν στην εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλιών σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, απόρρια της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στον όμιλο, ενώ ευχαρίστησαν και τη Δέλτα Τηλεόραση για τη μεγάλη προσφορά της, όπως είπαν, στο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Μία από τις καλύτερες χρονιές ήταν το 2012 για τον αθλητικό όμιλο ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης, καθώς οι διακρίσεις του ξεπέρασαν και τα όρια της χώρας. Ο αθλητισμός πάντα θα παραμείνει έτσι όπως είναι, ανεξάρτητα τις οικονομικές δυσκέρες που υπάρχουν. Η γυμναστική είναι σε πολύ καλό βαθμό στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη την Ελλάδα. Εκτός αυτού, έχουμε ξεκινήσει προσπάθειες και επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας και στα Βαλκάνια και σε γειτονικές χώρες. Με επιτυχίες, όπως είχαμε πρόσφατα στο Μπλαγκόευγραντ, και πιστεύω ότι με τη δεύτερη παρουσίαση που θα κάνουμε με το Τριεθνές στη Βουλγαρία, στη Σόφια, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, θα δείξουμε τις απαιτήσεις μας πόσο ψηλά έχουν φτάσει. Στην Ελλάδα, επίσης, για άλλη μια χρονιά η συγκομιδή των μεταλλίων ήταν εντυπωσιακή, αφήνοντας απόλυτα ικανοποιημένους διοίκηση και προπονητές του ομίλου. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ως Δέλτα Σίγμα και οι προπονητές μαζί να αναδείξουμε το άθλημα στην ευρύτερη περιοχή, που ήδη εξάλλου στο Πανελλήνιο είναι δύναμη σε αυτές τις ηλικίες, και θα προσπαθήσουμε χρονιά με τη χρονιά να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα είμαστε οι διεκδικητές πάλι στον χώρο των μεταλλίων, και τα παιδιά μας όχι μόνο θα πρωτεύσουν, αλλά θα είναι και επίκαιροι ανά πάσα ώρα και στιγμή, και στα αγόρια και στα κορίτσια. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Θέλω οι γονείς να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους, να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι ένα μεγάλο κομμάτι, να τα στηρίξουν, γιατί αν υπάρχει μόνο η δική μας προσπάθεια δεν αρκεί. Χρειάζεται και η προσπάθεια ολωνών για να πετύχουμε αυτό που κάνουμε. Η γυμναστική είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα, έχει μεγάλα πολυπλευρικά στοιχεία που όποιο παιδί κάνει θα του μείνουν σε όλη τη ζωή σταθμός για αυτό το οποίο έχει κάνει. Είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς η οποία θα πρέπει να κάνει ο κάθε σύλλογος, να ξεκινά από τα αποδυτήρια, να ξεκινά από την οργάνωση, να ξεκινά από την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με το άθλημα που ακολουθεί, και γενικά να υπάρχουν στα Δέλτα Σίγμα δραστήριοι άνθρωποι, ανιδιοτελείς, και το τονίζω αυτό το πράγμα, που να αγαπάνε τον αθλητισμό και παράλληλα να βρουν και το κατάλληλο team, ούτως ώστε να γίνεται δουλειά και παράλληλα ο κόσμος αυτό που βλέπει και κρίνει είναι η ποιότητα στο έργο μας, και παράλληλα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό εδώ πέρα που μας παρέχει. Για ακόμα μια φορά θα τους ευχαριστήσω όλους τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά μας στο σύλλογό μας, και όλους τους φορείς και ακόμα και επιχειρηματίες και κόσμος ο οποίος βοηθάει το σύλλογο, και πραγματικά υπάρχει κόσμος που παρά την κρίση βοηθάει το σύλλογο, να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα. Και πιστεύουμε χρονιά με τη χρονιά να γίνουμε καλύτεροι. Ο προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Μπαξεβανίδης, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τη Δέλτα Τηλεόραση για την προσφορά της στο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στο κανάλι σας, και ένα καλή χρονιά για το 2013.